με τις σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο στον Ιστμό. Πήρα φώτια! Που είναι πήρα φώτια! Κόλαση φωτιάς στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Τρόμος και συνεχείς εκρήξεις. Φλόγες ξεπηδούν μετά την ανατροπή του βιτιοφόρου που ήταν γεμάτο καύσιμα στο ύψος του Ισθμού στη γέφυρα. Πήρα φώτια! Εδώ θα υπάρχουν χειρότερες καταστάσεις, γιατί έφυγε φωτιά, πήγε στα χορτάρια. Φύγετε! Φύγαμε! Τόσο η παλαιά όσο και η νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου κλείνουν. Σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων με τους οδηγούς να εγκλωβίζονται επί ώρες. Η κατάσταση τόσο δύσκολη που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την πρώτη ώρα ούτε τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτε τα ασθενοφόρα εξαιτίας του υψηλού θερμικού φορτίου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο 60χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ανετράπη βγήκε σώος και διεκομίστη στο νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρά τραύματα. Τα σύρματα αυτάνονται έχουν απομείνει από το λάστιχο του βιτιοφόρου, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες χτύπησε πάνω στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να συρθεί με μεγάλη ταχύτητα για τουλάχιστον 150 μέτρα, να υπάρξει η διαρροή της βενζίνης και του πετρελαίου και στη συνέχεια να σημειωθούν οι ισχυρότατες εκρήξεις που συγκλώνησαν την περιοχή. Ο Μαρίνος Αλιφέρης με την κάμερα του Μέγκα καταγράφουν εικόνες καταστροφής. Τα σίδερα που κρατούσαν τη γέφυρα έλειωσαν. Στα δεξιά μου, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, βλέπετε ότι έχει απομείνει από το βιτιοφόρο που πήρε φωτιά και εξεράγει. Ακριβώς από πάνω είναι η γέφυρα και βλέπετε τα σίδερα που έχουν φύγει από την οροφή. Αυτό πλέον που έχει αποφασιστεί είναι ότι πρέπει να κατεδαφιστεί, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη στατικότητά της. Μεγάλη η ταλαιπωρία και για τους οδηγούς που ανέμεναν στο τιμόνι ακόμα και τρεις ώρες. Τρεις ώρες τώρα, ναι, στο δρόμο. Τρεις ώρες. Ναι, ναι. Πού πάτε? Πάτρα. Πάτρα, για εκλογές πηγαίνατε? Ναι. Η ώρα είναι 12.30 και η τροχιά αυτήν την ώρα κάνει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν κατεύθυνση προς την Πάτρα στην έξοδο του Λουτρακίου. Στη συνέχεια οι οδηγοί εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από το ύψος της Επιδάτου. Ναι, μια μισή ώρα στημένη. Αφήσαμε τα παιδιά μας δύο ώρες. Και που πήγε μια βόλτα και έμπλεξε αυτό τώρα. Έτσι ακριβώς. Πήγα στην Αθήνα και έκανα δύο ώρες να πάω στο σπίτι. Άστα να πάνε. Αργά το βράδυ στάλθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο η πολιτική προστασία ενημέρωνε τους πολίτες για μεγάλες καθυστερήσεις. Τα αντανακλαστικά και η ταχύτητα ήταν σημαντικά. Έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Γκρεμίστηκε η γέφυρα σε 12 ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η εταιρεία μετακίνησε εξειδικευμένα συνεργεία και μηχανήματα έργου στο σημείο και από τις 5.30 προμεσημβρίας και με την επίβλεψη και συνεργασία των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχει ξεκινήσει την κατεδάφιση της γέφυρας, η οποία κρίθηκε επικίνδυνη. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, φέραμε ό,τι μηχανήματα είναι δυνατόν να φέρουμε. Θεωρούμε ότι θα αποκατασταθεί η ζημιά το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα πιστεύω μέχρι την Τετάρτη ο δρόμος θα είναι. Στο πεδίο βρέθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος με κλιμάκιο μηχανικών του Υπουργείου που ξεκίνησαν την εκτίμηση της κατάστασης στην αερογέφυρα. Ήταν προφανές ότι μιλούσαμε για μια γέφυρα κατεδαφιστέα. Ο οπλισμός είχε ήδη καταρρεύσει. Ξεκινήσαμε αμέσως τις συνεργές διαδικασίες. Τα συνεργεία έπιασαν από νωρίς δουλειά για να κατεδαφίσουν την αερογέφυρα που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την ανατροπή και την πυρκαγιά του βιτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα. Η διέλευση των αυτοκινήτων στη Νέα Εθνική Οδό γίνεται είτε από την έξοδο Λουτρακίου είτε από την έξοδο της Επιδράβουρου. Η καθαίρεση θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά η αποκατάσταση θα πάρει κάποιες περισσότερες ημέρες. Μέσα στην εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να διοχετευτεί η μεγάλη και αυξημένη κυκλοφορία προς την Κόρινθο, Τρίπολη, Καλαμάτα και την Πάτρα. Ως τις 11 απόψε το βράδυ και αύριο Κυριακή, από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 5 το απόγευμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως τον Κόμβο Μωρέα. Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με το σημείο του ατυχήματος όπου βρίσκεται η Κατερίνα Νόντα και το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσω, Κατερίνα, είναι πώς διεξάγεται η κυκλοφορία, διότι να θυμίσω είναι μέρα που αρκετοί ταξιδεύουν προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Αρχικά να σου πω, Κατερίνα, ότι εδώ στη γέφυρα, στο ύψος του Ισθμού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από χθες το βράδυ, όταν και ξέσπασε η πυρκαγιά. Δεν περνάει κανείς. Βλέπετε ότι μέχρι και αυτήν την ώρα βρίσκονται εδώ τα μηχανήματα της Σιντρακάτ. Επιχειρούν από χθες το βράδυ πυρετοδός μετά την κατεδάφιση της γέφυρας και βλέπετε ότι μαζεύουν τα μπάζα και τα σύρματα. Πρέπει να σου πω ότι για όσους μετακινούνται προς Κόρινθο, έχουν δοθεί τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Οι δύο είναι από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το ρεύμα προς Αθήνα. Σας δείχνει τώρα την εικόνα ο Αλέξης Πασχάλης. Και η τρίτη, μέσω εκτροπής από τον κόμβο Λουτρακίου, είναι η έξοδος που βρίσκεται ακριβώς στα αριστερά μου. Εχθές υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και εχθές το βράδυ, Κατερίνα, αλλά και σήμερα το πρωί για τους οδηγούς. Ήταν ακινητοποιημένοι στο τιμόνι πάρα πολλές ώρες. Είναι άνθρωποι, όπως είπες και εσύ, που πηγαίνουν προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους προκειμένου αύριο να ψηφίσουν στις κάλπες. Υπήρχαν τροχονόμοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας που ρύθμιζαν την κυκλοφορία, καθώς η κατεδάφιση της γέφυρας κράτησε περίπου 12 ώρες. Και βέβαια, Κατερίνα, μιλάμε για ένα τρομακτικό ατύχημα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι από θαύμα δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Πολύ, πολύ τρομακτικό το ατύχημα. Μιλάμε για μια πύρινη κόλαση χθες βράδυ. Έλειωσαν ακόμη και τα σίδερα που κρατούσαν τη γέφυρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, από το φορτίο που δημιουργήθηκε. Και πραγματικά από τύχη δεν είχαμε θύματα, καθώς τη στιγμή που εξεράγει το βιτιοφόρο θα μπορούσαν να υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα στο σημείο και άλλοι οδηγοί. Κατερίνα. Μάλιστα, η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και στα πρανή του δρόμου. Ευτυχώς περιορίστηκε άμεσα και να σου πω ότι ο οδηγός έχει τραυματιστεί ελαφρά από την ανατροπή του βιτιοφόρου, έχει υποστεί κάταγμα κλίδας, αλλά είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς, το θέμα είναι τι λέει ο ίδιος, τι κατέθεσε και αν η τροχιά έχει καταλήξει στα αίτια του ατυχήματος. Ο 60χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, που πρέπει να σου πω ότι είναι ιδιώτης, υποστήριξε ότι από τη δεξιά πλευρά πάτησε κάποια στιγμή κάποιο αντικείμενο. Έσκασε το λάστιχο, το όχημα εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά, ανετράπει και εξεράγει. Έχει δώσει κατάθεση στην πυροσβεστική. Αναμένεται τώρα να δώσει κατάθεση και στην τροχέα που έχει αναλάβει την προανάκριση. Πρέπει να σου πω ότι έχει οριστεί και πραγματογνώμονας, που με βάση τα στοιχεία θα διαπιστώσει εάν όντως έσκασε το λάστιχο, όπως υποστηρίζει ο οδηγός, καθώς στο σημείο δεν υπάρχουν και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να γνωρίζουμε απόλυτα τι ακριβώς συνέβη. Κατερίνα Νόντα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.